Χθες διενεργήθηκαν για πρώτη φορά στη χώρα ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και διαπιστώσατε κι εσείς ότι αφορούσαν ακίνητα στρατηγικών κακοπληρωτών και πολιτών οι οποίοι είχαν πάρει δάνεια υψηλού κόστους, συγκεκριμένα ένα ακίνητο το οποίο πληστηριάστηκε. Το δάνειό του ήταν 1.450.000 ελβετικά φραγκά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτοί που διαμαρτύρονταν εκείνη τη στιγμή κάτω από το γραφείο της συμβολογράφου η οποία διενεργούσε τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό προστάτευαν το συγκεκριμένο κακοπληρωτή, ο οποίος από τις πληροφορίες που έχουμε εμπλέκεται και στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Το ερώτημα είναι ποιους προστατεύουν όλοι αυτοί οι οποίοι κινούνται κατά αυτής της διαδικασίας η οποία είναι διαφανής και υπό τον απόλυτο έλεγχο της κυβέρνησης και του κράτους. Το δεύτερο είναι ότι την ίδια ώρα διενεργούνταν στο Ειρηνοδικείο οι συνήθεις πληστηριασμοί, οι δημόσιοι πληστηριασμοί. Από ό,τι διαπιστώσατε κι εσείς από τον κατάλογο το οποίο δώσαμε σε δημοσιότητα, δεν υπήρχε κανένα ακίνητο πρώτης κατοικίας το οποίο να αφορά δανειολήπτη, δηλαδή ένα πολίτη και την τράπεζα, και τα ακίνητα αυτά είχαν να κάνουν με οφειλές πάρα πολλών χιλιάδων ευρώ έως και εκατομμυρίων. Επομένως θέλω να πω ότι τα επεισόδια που έγιναν ήταν απαράδεκτα. Οι διαμαρτυρίες που έγιναν δεν έγιναν για τους πληστηριασμούς που διενεργούνταν εκείνη την ώρα, διότι δεν αφορούσαν πρώτη κατοικία, δεν αφορούσαν λαϊκές κατοικίες, αλλά ακίνητα μεγάλης αξίας, είτε χρέη ιδιωτών μεταξύ τους και όχι ιδιωτών πολιτών με τις τράπεζες. Μένω μόνο στη δήλωση του τέος δημάρχου της Κεσαριανής ότι η εκδήλωση αυτή που έγινε ήταν συμβολική και δεν αφορούσε τους πληστηριασμούς, αλλά έναν αδιόρατο φόβο για το τι μέλη γενέστε. Και θέλω να μείνω σε αυτό ιδιαίτερα και να πω από πού και ως πού γνωρίζουν οι διαμαρτυρόμενοι τι θα γίνει στο μέλλον, όταν οι νομοθετικές προβλέψεις που ισχύουν αυτή την ώρα θα ισχύσουν σε βάθος χρόνου και κατοχυρώνουν απολύτως τη λαϊκή κατοικία και την πρώτη κατοικία των ανθρώπων που έχουν πληγεί από την κρίση. Αυτά τα ερωτήματα επιτέλους ας απαντήσουν και ας σταματήσουν να λειτουργούν ως πολιορκητικός κρυός των μεγάλων οφειλετών, αυτών που έχουν τις βίλες με τις πισίνες, των πολλών εκατομμυρίων, οι οποίοι τα χρήματα τα έχουν βγάλει στο εξωτερικό και πληρώνουν τα συνήθη υποζύγια, μισθωτοί και συνταξιούχοι της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Πιθανολογείτε ότι πίσω από τις εκδηλώσεις αυτές μπορεί να είναι πολιτικές δυνάμεις? Μα νομίζω είναι μπροστά οι πολιτικές δυνάμεις. Αυτοί που δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν, τίποτα άλλο να πούν, αποδίδονται σε ψεύδι και σε συκοφαντίες, τα οποία ξεπερνάνε κάθε όριο, φτάνουμε στον γεμπελισμό. Διότι όταν κινητοποιείς έστω αυτούς τους λίγους που εμφανίστηκαν χθες για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία και αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει, τώρα τι άλλο να πούμε.